Κύριε Πρόεδρε, στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις εκτός της υποχώρησης του κόμματός σας, καταγράφεται και μια ταυτόχρονη σημαντική αύξηση του ποσοστού των οικολόγων πράσινων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πάρα πολλοί ψηφοφόροι, οι οποίοι θέλουν να εκφράσουν την οικολογική ανησυχία που έχουν μέσα τους, δεν επιλέγουν εσάς, αν και είστε η παράταξη που έκανε σημαία την οικολογία. Γιατί χάνετε τους οικολόγους ψηφοφόρους? Ποιο είναι το λάθος σας? Καταρχήν, κύριε Στρόιτερ, θα ήθελα να οφείλω μια απάντηση στον Πρωθυπουργό και νομίζω, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι τόσο στην παιδεία που ξέρουν οι γονείς από τα φροντιστήρια κλπ. Και το γεγονός ότι έχουμε το χαμηλότερο, τις χαμηλότερες χρηματοδοτήσεις για την παιδεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και για το περιβάλλον, μας δουλεύεται ψηλό γαζί. Για το περιβάλλον, αυτό που βλέπουμε και τώρα στις εκλογές είναι ότι χρησιμοποιείται το περιβάλλον ως μέσο συναλλαγής. Από τη μια με τα μεγάλα συμφέροντα, τα οποία κάνουν ό,τι θέλουν, απ' την άλλη ακόμη και με τους ψηφοφόρους. Και ξαφνικά βγάζετε προεκλογικά τους διακανονισμούς αμφιλεγόμενων εκτάσεων του δημοσίου ή τους ημιυπαίθριους χώρους κλπ. Είναι ντροπή, δεν είναι αντιμετώπιση του περιβάλλοντος αυτού. Δεύτερον, κύριε Στρόιτερ, σε εσάς. Θέλω να πω ότι δεν θα πάρετε κουβέντα από μένα κριτικής σε ένα πολιτικό χώρο ο οποίος δεν είναι παρόν. Και άμα θέλετε, εγώ τον βλέπω με συμπάθεια. Και όλη αυτή την οικολογική ανησυχία και ενδιαφέρον. Και θέλω να σας πω εδώ πέρα ότι ως συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς αισθανόμαστε ότι έχουμε κάνει το καθήκον μας. Γιατί ξέρετε τι μετριέται. Μετριέται πόσο παλεύει συνέντευξη στην κυβέρνηση, πόσο παλεύει συνέντευξη στα μεγάλα συμφέροντα. Αλλά εκεί που κρίνεται κυρίως κανείς είναι όταν για να στηρίξει θέματα του περιβάλλοντος έρχεται σε σύγκρουση ακόμη και με την κοινή γνώμη. Έχει πολιτικό κόστος. Και το ξέρετε αυτό. Όταν στηρίζαμε τη Μονή του Απλού, όταν ο Αλέξης Τσίπρας και η Ανοιχτή Πόλη βάζαν το θέμα του Βοτανικού και μας φυρίζανε στα γήπεδα, και τώρα βλέπουμε ένα γήπεδο του Παναθηναϊκού μέσα στο πράσινο. Άρα, συμπεράνω ότι δεν θεωρείτε ότι έχετε κάνει κάποιο λάθος, κύριε Πρόεδρε. Θα σας πω εγώ ένα και θα μου πείτε την άποψή σας. Μήπως έχετε μείνει στη θεωρία και δεν έχετε περάσει στην πράξη? Ένα παράδειγμα. Το κόμμα σας έχει γραφεία στην πλατεία Κουμουνδούρου, 3 λεπτά από το σταθμό του μετρό. Παρ' όλα αυτά, έχετε λάβει από το Υπουργείο Εσωτερικών 50 άδειες δακτυλίου. Το μέγιστο που δικαιούστε ως κόμμα. Με αυτές τις άδειες, τα στελέχη σας, τα αυτοκίνητά σας κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας. Για ποιο λόγο? Καταρχήν, λάθη εμείς δεχόμαστε, κύριε Στρόιτερ, σε όλους τους τομείς. Αλλά θα ήθελα να πω ότι ειδικά στο περιβάλλον έχουμε πεπραγμένα. Εάν οι ακτές, έρχεται καλοκαίρι, εάν κάποιες ακτές της Αθήνας έχουν ανοίξει και μπορούν δωρεάν νέοι και νέες, κύριε Στρόιτερ, να πάνε στη θάλασσα χωρίς να πληρώνουν τους μεγαλοεπιχειρηματίες, αυτό οφείλεται στον Κορτζίδη, τον Δήμαρχο Ελληνικού, και σε όλα τα κινήματα που γίνανε. Αν η Μονή το Πλού, όλο αυτό το κάβο σίδερο, δεν ξέρω αν έχετε πάει, το δάσος του Βάη, το βορειοανατολικό άκρο της Κρήτης, ο ιστορικός χώρος, σήμερα δεν δίνεται σε μια τζογαδόρικη, εγκλέζικη εταιρεία. Είναι γιατί εμείς παρεμβήκαμε και στο Συμβούλιο Επικρατείας και στον Άγιο Πάγο και λοιπά, βατοπέδιο, ασωπός, όλα αυτά τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα, για τον, λέτε για τον δακτύλιο. Για το δακτύλιο, θα το δούμε αυτό το θέμα. Βάζετε ένα θέμα το οποίο είναι εύστοχο. Θα το δούμε. Σας ευχαριστώ γι' αυτό.